Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και από την αρχή της εκπομπής, οπότε και σας ενημέρωσα ότι μαζί μας θα είναι ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκυρινός. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και η αλήθεια είναι ότι θέτετε ερωτήματα, θέτετε ερωτήσει ότι έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι της καθημερινότητας στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε να πούμε πολλά μαζί του και έχουμε και την ευτυχή συγκύρια, σήμερα που τον έχουμε προσκεκλημένο και βρίσκεται εδώ μαζί μας, να έχει ανακοινώσει και το νέο του σχήμα, το νέο σχήμα, το οποίο θα έχει από πρώτη πρώτου του 2024 ο Δήμος του Ηρακλείου. Λοιπόν, να τον καλησπέρισω. Είναι μαζί μας λοιπόν ο νέος Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθετές μας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για πολλούς λόγους, γιατί έχουμε να πούμε και, πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει μια καινούργια εποχή για τον Δήμο Ηρακλείου με την αλλαγή τη Σκητάλη. Σήμερα όμω είχαμε και την ανακοίνωση από εσά για το Ηράκλειο σε αυτή τη νέα εποχή, Όπω λέει και το δελτίο τύπου, το οποίο κρατάω στα χέρια μου και το εκτελεστικό σχήμα του Αλέξη Καλοκαιρινού. Ποιε ήταν, ήταν τα κριτήρια για τι επιλογέ των προσώπων, ε, Τα κριτήρια θα έλεγα ότι συνολικά μπορούν να συνοψιστούν στο αξιόμαχο του σχήματο. Και το λέω έτσι αξιόμαχο, διότι πράγματι έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Mm. Ε, προβλήματα που έχουν να κάνουν και, όπω είπατε, με την καθημερινότητα που μπορεί να είναι η πιο απτή καθημερινότητα τη επόμενη μέρα, αλλά που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και των επόμενων χρόνων και συνολικά με την ποιότητα ζωή στην πόλη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλε προκλήσει. Θεωρώ ότι είχαμε ένα εξαιρετικό, έμψυχο, δυναμικό στο ψηφοδέλτιό μας συνολικά, στην παράταξη, δηλαδή αυτή την παράταξη που λέγεται δικαίωμα στην πόλη και που θα εξακολουθήσει να είναι ενεργή. Uh, από αυτούς εκλέχτηκε η πλειοψηφία με την uh, εκλογή uh, της uh, 8 η uh, Οκτωβρίου mm -hmm. uh, και νομίζω ότι μεταξύ αυτών των 26 έχουμε ανθρώπους uh, πολύ αξιόλογους. Θα έλεγα στο σύνολό της η ομάδα είναι uh, αξιόμαχη. Mm -hmm. uh, αυτό το οποίο βεβαίως έπρεπε να γίνει ήταν να διαταχθούν στις uh, καταλληλότερες θέσεις οι άνθρωποι και θα σας έλεγα ότι αυτό έγινε και έγινε βεβαίως από την δική μου την πλευρά βλέποντας και πώς θα αναδιοργανωθεί ο Δήμος την επόμενη μέρα έτσι ώστε να έχουμε και έναν συνολικό εξορθολογισμό όπου οι υπηρεσίες θα λειτουργούν πιο συνεκτικά, θα υπάρχει μια καλύτερη διαλειτουργικότητα, όπως θα λέγαμε, δηλαδή μια καλύτερη επικοινωνία, και αυτές θα αντιστοιχούνται με τους πολιτικούς προϊσταμένους. Και οι ίδιοι, βέβαια, οι πολιτικοί προϊστάμενοι θα πρέπει να έχουν μια πάρα πολύ στενή συνεργασία μεταξύ τους. Α, είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ναι. ότι θα λειτουργήσουμε ως ομάδα. Θα πάμε όλοι μαζί σε αυτό που λέω ότι είναι η μάχη για το Ηράκλειο. Άρα αυτή διαλειτουργικό... Θα περιμένουμε να τη δούμε στην πράξη και ανάμεσα στου αντιδημάρχου. Γιατί πολλέ φορέ οι αρμοδιότητε εμπλέκονται η μία παρά στην άλλη, υπάρχουν συναρμοδιότητε. Αυτό, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και στην, στο σχήμα το οποίο επέλεξα, υπάρχει ένα σχετικό περιορισμό. Των συναρμοδιοτήτων. Αλλά ξέρετε, αυτό πάλι είναι σχετικό ναι. και οπωσδήποτε δεν αφαιρεί ε, την ε, αναγκαιότητα της συνεργασίας. Ακόμα και αν τα αντικείμενά μας δεν είναι ίδια, είναι αντικείμενα που αφορούν το ίδιο ευρύτερο πεδίο και αφορούν την ίδια κοινότητα Σήμερα. ανθρώπινη και το ίδιο περιβάλλον. Συνεπώς η συνεργασία θα πρέπει να είναι δεδομένη. Αλλά όσο πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, τόσο πιο α, α, νομίζω με ένα πιο λειτουργικό τρόπο θα λυθούν και οι αποφάσει και θα προχωρήσουν στη συνέχεια τα έργα. Θα είστε αυστηρό μαζί του και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι εκείνο το οποίο θέλουν οι Δημότε να δουν είναι έργο, αλλά φαντάζομαι το θέλει και ο νέο Δήμαρχο. Δηλαδή, του αρμόδιου αντιδημάρχου να κινούνται κάτω ενδεχομένω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με δικέ του πρωτοβουλίε πολλέ φορέ και προτάσει. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν κάτι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, ε, εκεί θα υπάρχει και ανάλογη. Ε, πίεση. Θα σας έλεγα ότι θα είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας γενικά. Mm. Ε, και πρώτα απ' όλα πρέπει ο ίδιος να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Ε, και αν είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, νομίζω ότι νομιμοποιούμε να είμαι αυστηρός και με τους συνεργάτες μου. Mm. Ε, αλλά το κριτήριο ε, είναι ενιαίο και ο πύχης ε, είναι πράγματι ψηλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έθεσα... Και πριν από την σημερινή μέρα στις συναντήσεις της δημοτικής μας ομάδας, ξέρετε ότι έχουμε κάνει αρκετά πυκνές συναντήσεις ναι. στο διάστημα αυτό και θεωρούμε πλέον όλοι δεδομένο ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, τα κριτήρια μας θα μείνουν ψηλά και θα είναι αντίστοιχα με τις προσδοκίες των πολιτών. Διότι οι πολίτες περιμένουν πολλά και... Αξίζει mm. η πόλη ε, μια δημοτική αρχή η οποία θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Mm -hmm. ε, όπως είπατε και εσείς έχετε ένα πολύ ισχυρό έμψυχο δυναμικό. Η δημοτική σας ομάδα στο σύνολό της έχει ανθρώπους οι οποίοι και έχουν κάποιοι από αυτούς μια πολύ έντονη αυτοδιοικητική εμπειρία. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν και έντονη την όρεξη να προσφέρουν. Ήταν εύκολη η ισορροπία και η ζυγαριά στην επιλογή των προσώπων ούτως, ώστε να μην υπάρχουν και οι λεγόμενοι δυσαρεστημένοι, όπω καταλαβαίνουμε ότι βάλατε κάτω το, την, α, έτσι, το χάρτη των ανθρώπων που έχετε να, να διαχειριστείτε, για να μην υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένω δυσαρεστηθούν και νιώθουν ότι αδικούνται. Ε, θα έλεγα ότι έχουμε αναπτύξει στην παράταξη μια κουλτούρα τέτοια, ώστε να ξεφεύγουμε από αυτό. Δηλαδή, ε, το ζήτημα τη προσωπική αξιοποίηση mm. και ενδεχομένω τη δυσαρέσκεια. Ε, και σε κάθε περίπτωση είμαστε όλοι μαζί. Και εδώ, το θεμητό, θέλω... έτσι. Δηλαδή, δεν λέω ναι, για ναι, ναι, Και εδώ βεβαίως. θέλω να πω ε, δύο πράγματα. Ε, το ένα είναι ότι ε, πράγματι στον πυρήνα που αφορά τους αντιδημάρχους ε, έχουμε εμπειρία. Κυρίως. Έχουμε mm. ανθρώπου οι οποίοι είναι έμπειροι. Αλλά, α, εάν δείτε όλο το σχήμα, αν δείτε και του εντεταλμένου συμβούλου, και αν δείτε και αυτού που θα βγουν μπροστά, διότι όλοι θα βγουν μπροστά στο επόμενο διάστημα, εκεί έχουμε αυτού οι οποίοι. Θα αποκτήσουν τώρα εμπειρία. Και όταν λέω ότι θα αποκτήσουν εμπειρία, α, αναφέρομαι σε μήνε, αναφέρομαι σε ένα, σε δύο χρόνια, γιατί, Λέβαια. και εδώ έρχομαι ακριβώ στο δεύτερο, αυτό δεν είναι ένα σχήμα το οποίο θα μείνει. Παγωμένο μέσα σε μία πενταετία. Είναι ένα σχήμα με το οποίο ξεκινάμε, είναι ένα σχήμα το οποίο θα αξιολογηθεί mm. και ο καθένα προσωπικά θα αξιολογηθεί για το έργο του και θα γίνουν οι κατάλληλε προσαρμογέ. Okay. Άρα λοιπόν θα έχουμε και μία εσωτερική ανανέωση όπου θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους να δείξουν την ικανότητά του και να προσφέρουν από διαφορετικέ Θέσεις. Mm -hmm, mm, σε Ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ε, ε, μου έκανε εντύπωση ένα πρόσωπο, ε, ένα όνομα το οποίο νομίζω έκανε εντύπωση σε όλου μα ε, με την ανακοίνωση των ονομάτων. Η κυρία Μαρία Σκραφνάκη, στη θέση τη ε, Γενική Γραμματέα, βέβαια, πρέπει να σα πω ότι είναι μια ισχυρή ε, γυναικεία προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα, με έντονη πολιτική και αυτοδικητική εμπειρία. Γιατί στη θέση αυτή όλα αυτά που λέτε. Και αυτά είναι ήδη λόγοι για τους οποίους επελέγει η Μαρία Σκραφνάκη. Είναι πράγματι ένα πρόσωπο με μια πολύ αξιοσημείωτη διαδρομή και στους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης <κυκλή> και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά θα σας έλεγα ότι κυρίως η Μαρία έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι άνθρωπος της πράξης, είναι άνθρωπος που κάνει πράγματα στο πεδίο και έχει την χαρακτηρίζει και η ευγένεια και η επιμονή mm -hmm. ε, και θα έλεγα αυτό που είπατε αν θα εί, εί, είμαι αυστηρός και σας είπα θα είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας ισχύει για την Μαρία αυτό η Μαρία έχει η ίδια τον πύχη πολύ ψηλά. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι ο κατάλληλο άνθρωπο στη θέση αυτή για να συντονίσουμε μαζί την δουλειά και ταυτόχρονα η ίδια να είναι ένας άνθρωπο μέσα στην δράση. Ε, όχι απλώ δηλαδή σε έναν επιτελικό ρόλο που ούτω ή άλλω βέβαια είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Mm -hmm. ε, θα σα έλεγα ότι και το ότι είναι γυναίκα επίση ε, είναι και αυτό ε, θεωρώ είναι, είναι καλό. Το κρατάω αυτό. Ναι, και επιδιώξαμε να έχουμε την γυναικεία εκπροσώπηση και στην παράταξη σε ένα πλήθος αρκετά μεγαλύτερο από αυτό της ποσόστοσης όταν καταρτίζαμε το συνδυασμό. Και σήμερα θεωρώ ότι η εκπροσώπηση, η γυναικεία είναι... Σε επίπεδα που δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε. Θα θέλαμε να φτάσουμε σε υψηλότερα επίπεδα, αλλά α, είμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα. Ζητήματα τη καθημερινότητα μπορεί να ακούγεται τετριμένο, μπορεί να ακούγεται ένα μεγάλο τίτλο, γενικό τίτλο, ωστόσο είναι τα, τα απλά πράγματα τα οποία βλέπει ε, ο κάθε δημότη, από τη στιγμή που θα ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, του πολλέ φορέ και μέσα ε, από το σπίτι, του να τον απασχολούν όμω, θέλουν να, να ξεκινήσουμε το κομμάτι των δημοτικών τελών. Έγινε τεράστια συζήτηση τι τελευταίε ημέρε για τι αυξήσει τι οποίε προώθησε η προηγούμενη δημοτική α, αρχή, αυξήσει μέχρι και 29. Α, 100%. Τελικά να σε όλη αυτή η συζήτηση και έρχεται και αυτή πατάτα λοιπόν στα χέρια σα. Γιατί πάει πλέον με, με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι κάνουμε με τα δημοτικά τέλη, Κοιτάξτε, ε, ε, τα δημοτικά τέλη θα αντιμετωπιστούν πλέον στο σύνολο του προπολογισμού, τον οποίο θα πρέπει να καταρτήσει η δημοτική μα αρχή. Και αυτό στον αέρα. Ε, αυτό ακριβώ. Αυτό ε, είναι στον αέρα. Ε, 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 αυτό μα. Ε, θέτει σε μία αφετηρία που α, α, είναι, είναι χειρότερη από την αφετηρία την οποία θα είχαμε εάν είχαμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει ψηφιστεί και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Δηλαδή θα μας δημιουργήσει ζητήματα διαχειριστικά α, στο πρώτο τετράμινο τουλάχιστον της θητείας μας. Θα τα αντιμετωπίσουμε, διότι θα πρέπει να α, λειτουργήσουμε με περιορισμούς που τίθενται όταν δεν έχεις έναν ψηφισμένο προϋπολογισμό. Α, αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν ήδη, από ένα σημείο και μετά έχουν και ένα τεχνικό χαρακτήρα και είναι ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, στο ζήτημα των ε, δημοτικών τελών. Ε, εδώ πράγματι επανερχόμαστε, το οποίο σημαίνει ότι θα κάνουμε μια επανεκτίμηση που θα είναι πλέον η δική μας ε, εκτίμηση ε, και ε, θα φροντίσουμε έτσι ώστε τα τέλη να έρθουν σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα συνιστά. Ε, θα σας έλεγα, θα συνιστά αμεληταία επιβάρυνση για τον μέσο δημότη. Ξέρετε, λέγεται αυτό η αύξηση του 29%. Αλλά αν η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με 10 ευρώ το χρόνο, για παράδειγμα, δεν είναι μεγάλη επιβάρυνση. Περίσου Εγώ και τα 10 ευρώ τα αξιολογώ. Ναι. Α, τα αξιολογώ. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει ο, τα οικονομικά του Δήμου συνολικά να ισορροπήσουν. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όμως αυτό το οποίο θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να μετακυλήσει ε, οικονομικά βάρη στον Δημότη. Mm -hmm. Ο Δημότης δεν θα νιώσει καμία επιβάρυνση που να είναι πραγματικά αισθητή. όπου και να καθοριστούν τα δημοτικά τέλη μιλώντας για το κύριο μέρος αυτών των εσόδων που απασχόλησε. Και υπάρχει υπάρχει, το, το, το υπάρχει, που υπάρχει, ακριβώς υπάρχει το ξεχωριστό ζήτημα των τελών κοινοχρήστων Όχι. χώρων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Άλλη είναι η συζήτηση για τα δημοτικά mm -hmm. τέλη mm -hmm. για τον δημότη το όλους δηλαδή τους δημότες και εδώ μιλάμε για πάρα πολύ μικρά ποσά. Mm -hmm. ε, παρόλο που συνολικά το Ποσόν αυτό είναι σημαντικό για τον ίδιο τον Δήμο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το διακριτό θέμα που είναι το θέμα των κοινοχρήστων χώρων, αυτό όπως είπαμε, θα το επανεξετάσουμε, θα το θέσουμε και σε διαβούλευση, θα λάβουμε υπόψη μια πραγματικότητα η οποία διαπίστωσα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ότι καθορίζαμε τα τέλη με βάση το προηγούμενο έτος, στο οποίο. Πάλι τα τέλη είχαν καθοριστεί με βράση του το προηγούμενο έτος. Ποια είναι όμω η αντικειμενική βάση, Ποια είναι η αποτίμηση τη εμπορικότητα, η αποτίμηση των προσόδων. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό. Τι ανταποδοτικότητε, τα, συγκρι... τα συγκριτικά στοιχεία ακριβώ. Άρα λοιπόν σε μια νέα βάση θα δούμε το ζήτημα των τελών και των χώρων. Αλλά είπατε το ζήτημα τη ανταποδοτικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ mm -hmm. κρίσιμο. Και πράγματι τα τέλη, τα, τα κύρια τέλη, τα τέλη δηλαδή καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού, αυτό που κατεξοχήν ονομάζουμε δημοτικά τέλη. Αυτά πράγματι χαρακτηρίζονται ανταποδοτικά. Το ζήτημα είναι αυτό. Είναι ο πολίτη να έχει τι υπηρεσίε οι οποίε του οφείλονται από τον Δήμο. Εκεί είναι που πρέπει να προσπαθήσουμε. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο και σε όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και στη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου, είχα θέσει σαν ένα, μία από τι πρώτε προτεραιότητε το ζήτημα τη καθαριότητα. Και βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Προλάβατε την αμέσως επόμενη ερώτησή μου, γιατί ήθελα να τρέξω τη συζήτηση για, για, το, για το χρόνο. Άρα καθαριότητα το νούμερο ένα θέμα, έτσι. Κοιτάξτε, καθαριότητα είναι το νούμερο ένα θέμα σε ό,τι αφορά την απτή καθημερινότητα, την απτή. παρόλο που το ζήτημα αυτό έχει και... Ε, δομικές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τις μονάδες επεξεργασίας με την ανακύκλωση με την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων είναι πράγματα τα οποία ο Δημότης δεν τα βλέπει η Δημοτική Αρχή όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσει με έναν πάρα πολύ συνεκτικό τρόπο mm. είναι δηλαδή ένα πλέγμα ζητημάτων το οποίο ε, το βλέπουμε και αυτό είναι το φυσικό να το βλέπουμε από τον κάδο που βρίσκεται στον δρόμο από τον δρόμο τον ίδιο ο οποίος μπορεί να μην είναι καθαρός αλλά το ζήτημα της καθαριότητας συνολικά έχει πάρα πολλές πλευρές της διαχείρισης δηλαδή των απορριμμάτων και αυτό έχουμε δουλέψει πάρα πολύ ήδη πρέπει να σας πω για να το βάλουμε σε μια πιο αποδοτική βάση. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να συνεχίσουμε και να συζητάμε Υπάρχουν για την πολλά. κυκλοφορία, Βέβαια. για την κατάσταση των δρόμων, έτσι για το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το οποίο πρέπει να προτεραιοποιήσουμε με έναν ορθολογικό τρόπο, έτσι ώστε να ασφαλτοστρώνουμε εκεί που πράγματι χρειάζεται και αποδίδει περισσότερο και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων για το οποίο θα έχουμε και την κατάλληλη διαβούλευση και όταν λέω την κατάλληλη διαβούλευση ξέρετε τι εννοώ ότι δεν θα περάσουμε τον χρόνο μας συζητώντας mm. αένα αλλά πρέπει να συζητάμε και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων. Και αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε με μια αποφασιστικότητα και με μια ταχύτητα. Αν είναι να σα πω άλλα ζητήματα, να σα πω τα πολεοδομικά του Ηρακλείου. Τέλειωσε ο χρόνο, μήπω. Αλλά, <laughs> αλλά <laughs> σίγουρα θα ανανεώσουμε το, το τηλεοπτικό μα ραντεβού, Δήμαρχη, για να τα πούμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μα σήμερα. Ε, το ξαναλέω, ευτυχή συγκυρία, ε, λόγω του ότι είχαμε και την ανακοίνωση του, του σχήματο. 2 πρώτου του 2024, η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση, έτσι τυπικά του, του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση που έχει ένα, μια πολύ συγκεκριμένη θεματολογία, δηλαδή την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δημοτική Επιτροπή. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε κανονική λειτουργία. Είναι και η μέρα στην οποία θα γίνει και ε, διαδικαστικά, διοικητικά, ο ορισμός των αντιδημάρχων που Ω. ανακοινώθηκαν σήμερα. Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή θητεία ε, και να γίνουν τα πάντα στο καλύτερο δυνατό για το, για το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, πολύ. εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να καλά.